Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου, μέσα στην εορταστική περίοδο του Πάσχα και η Εκκλησία μας, επειδή η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί το θεμέλιο της πίστεώς μας, όλο αυτό το διάστημα που μεσολαβεί από το Πάσχα μέχρι και την Πεντηκοστή, προσπαθεί με τα αναγνώσματα και με την υμνοδία να στερεώσει την πίστη μας στην Ανάσταση του Κυρίου, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αμφισβητήσεώς της. Κατοχυρώνει δηλαδή το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, προβάλλοντας αδιάσυστες αποδείξεις, οι οποίες μας βεβαιώνουν ότι αληθώς ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών. Και ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού? Είναι αυτοί οι ίδιοι οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι κατά θεία παραχώρηση δεν πίστεψαν αρχικά στην Ανάσταση του Χριστού. Όταν οι μυροφόρες την ημέρα της Αναστάσεως τους μετέφεραν το μήνυμα ότι ο Χριστός αναστήθηκε, εφάνισαν ενώπιον αυτών ως ηλίρος τα ρήματα αυτών και υπίστουν αυτές, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τα λόγια των μυροφόρων δηλαδή φάνηκαν στους μαθητές σαν παραλήρημα, σαν επινόηση της φαντασίας τους, και δεν τις πίστευαν. Γι' αυτό και δύο μαθητές την ημέρα εκείνη έφυγαν από την Ιερουσαλήμ και πήγαιναν στο χωριό τους, την Εμαούς. Αλλά και ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος δεν ήταν μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές όταν το απόγευμα της ημέρας εκείνης εμφανίστηκε σε αυτούς ο Χριστός, ζήτησε να ψηλαφίσει τους τύπους των ύλων και την λοχισμένη πλευρά του Χριστού προκειμένου να πιστέψει. Οι Απόστολοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι έδειξαν αυτή την απιστία, ξαφνικά άλλαξαν συμπεριφορά και άρχισαν να κηρύττουν Χριστό. Γιατί? Διότι βεβαιώθηκαν για την Ανάσταση του Χριστού και ανέλαβαν έτσι το έργο να κηρύξουν την Ανάστασή τους στα πέρατα της Οικουμένης. Να σταθούν μάρτυρες της Αναστάσεως, όπως άλλωστε τους είχε πει ο Κύριος ότι «Εσεστέ μη μάρτυρες». Θα σταθείτε δηλαδή μάρτυρές μου ότι αναστήθηκα. Αν η Ανάσταση του Κυρίου ήταν ένα ψέμα, οι Απόστολοι δεν θα αναλάμβαναν ποτέ ένα τόσο μεγάλο έργο, στο οποίο προσέφεραν όχι μόνο τον κόπο τους, αλλά και αυτή την ίδια τους τη ζωή. Και το κήρυγμα αυτό των Αποστόλων περί του θεανθρωπίνου προσώπου του Χριστού και της Αναστάσεώς Του, ήρθαν να το επικυρώσουν και τα πολυάριθμα θαύματα τα οποία επετέλεσαν οι Απόστολοι στο όνομα του Χριστού. Αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός και αν δεν είχε αναστηθεί από τους νεκρούς, τότε οι Απόστολοι δεν θα μπορούσαν να κάνουν κανένα θαύμα. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει ότι «Της Αναστάσεως απόδειξης εστί τα σημεία τα αποστολικά». Απόδειξη δηλαδή της Αναστάσεως είναι τα θαύματα των Αποστόλων. Το τι συνέβη λοιπόν μετά από ένα τέτοιο θαύμα που έκαναν οι Απόστολοι, ακούσαμε πριν από λίγο να μας διηγεί το Ευαγγελιστής Λουκάς μέσα από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Και το θαύμα αυτό ήταν η θεραπεία ενός χολού ανθρώπου. Λίγες μέρες μετά το γεγονός της Πεντηκοστής, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης ανέβαιναν στο ναό για να προσευχηθούν. Τη στιγμή εκείνη έφεραν κάποιον άνθρωπο που ήταν εκγενετής χολός, ανάπηρος δηλαδή στα πόδια. Τον άνθρωπο αυτό τον έβαζαν κάθε μέρα μπροστά στην πόρτα του ναού για να ζητάει ελεημοσύνη από εκείνους που έμπαιναν στο ναό. Αυτός λοιπόν ο χολός, όταν είδε τους Αποστόλους να μπαίνουν στο ναό, άρχισε να ζητά και από αυτούς ελεημοσύνη. Τότε ο Απόστολος Πέτρος του είπε: «Ασημένια και χρυσά νομίσματα δεν έχω. Εκείνο που έχω, αυτό σου δίνω. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού τον Αζωραίου, έγειρε και περιπάτη». Και αφού τον έπιασε από το χέρι, τον σήκωσε όρθιο. Και αμέσως ο χολός στάθηκε στα πόδια του, άρχισε να περπατά και μπήκε μαζί με τους Αποστόλους στο ναό, δοξάζοντας το Θεό για τη θαυμαστή θεραπεία του. Ο λαός που ήταν εκεί έμεινε έκπληκτος και εκστατικός μπροστά στο θαύμα που μόλις είχαν επιτελέσει οι Απόστολοι. Και ενώ ο χολός που θεραπεύτηκε δεν αποχωριζόταν τους Αποστόλους,
αλλά τους ακολουθούσε γεμάτος ευγνωμοσύνη. Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνονται στο σημείο εκείνο για να δούνε με τα μάτια τους το θαύμα που είχε γίνει. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος είδε το πλήθος που συγκεντρώθηκε, πήρε το λόγο και τους είπε: «Γιατί θαυμάζετε για τη θεραπεία αυτού του ανθρώπου και γιατί έχετε καρφώσει τα μάτια σας πάνω μας, λες και με δική μας δύναμη έχουμε κατορθώσει να περπατά αυτός ο άνθρωπος? Δεν τον θεραπεύσαμε εμείς, αλλά το όνομα του Ιησού Χριστού και η πίστη που έχουμε στο θεανθρώπινο πρόσωπό του. Και επί τη πίστη του ονόματος αυτού τούτον, όν θεωρείτε και είδατε, εστερέωσε το όνομα αυτού», είπε τέλος ο Απόστολος Πέτρος. Η πίστη μας δηλαδή στο όνομα του Ιησού Χριστού θεράπευσε αυτόν εδώ που βλέπετε η γη και γνωρίζετε ότι ήταν εκγενετής χολός. Ακούγοντας τη διήγηση του θαύματος αυτού, εντύπωση μας προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο Απόστολος θεράπευσε τον χολό, και σε αυτόν θα σταθούμε για λίγο. Τι είπε ο Απόστολος στον άνθρωπο αυτό? «Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτη». Στο όνομα του Ιησού Χριστού δηλαδή, σήκω και περπάτα. Θεραπεύτηκε δηλαδή ο χολός με τη δύναμη του ονόματος του Χριστού, όπως άλλωστε είπε στη συνέχεια και ο Απόστολος Πέτρος. Γιατί όμως έχει τόση δύναμη το όνομα του Χριστού? Έχει τόση δύναμη διότι το όνομα εκπροσωπεί το πρόσωπο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι παντοδύναμο, διότι ο Ιησούς είναι ο παντοδύναμος ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Ουδέγαρ όνομα εις την έτερον υπό των ουρανών, το δεδομένον ενανθρώπης, ενώ δισωθήνε ημάς, θα πει αργότερα και πάλι ο Απόστολος Πέτρος. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτω από τον ουρανό, μέσα σε όλη τη δημιουργία, κανένα άλλο όνομα με το οποίο μπορούμε να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο όνομα παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στηρίζεται και η γνωστή μονολόγιστη ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή αυτή έχει πολύ μεγάλη δύναμη και μπορούμε με αυτή να πετύχουμε πολλά πράγματα, πρωτίστως δε τη σωτηρία μας. Γράφει αναφερόμενος σε αυτή ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, ούγαρεστήν εν το ουρανό και επί γης ισχυρότερον όπλων». Με το όνομα του Ιησού δηλαδή, σαν με μαστίγιο να μαστίζεις, να χτυπάς τους εχθρούς, δηλαδή τους δαίμονες, διότι δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ισχυρότερο όπλο. Έχει η ευχή αυτή τόσο μεγάλη δύναμη, διότι λέγοντάς την ομολογούμε τα εξής: όταν λέμε «Κύριε», ομολογούμε τον Ιησού Χριστό ως Θεό, ομολογούμε τη Θεία του Φύση. Όταν λέμε «Ιησού», ομολογούμε τον Χριστό ως άνθρωπο, ομολογούμε την ανθρώπινη φύση Του. Συνεπώς το «Κύριε Ιησού» αντιστοιχεί με το «Θεάνθρωπε», «Θεέ που έγινες άνθρωπος». Και τέλος το «Χριστέ» φανερώνει την αποστολή του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, που δεν είναι παρά η σωτηρία του κόσμου. Χριστός θα πει ο και χρησμένος υπό του Θεού για κάποια ειδική αποστολή. Ο Θεός Πατήρ, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, έχρισεν αυτόν εν πνεύματι Αγίω. Έχρισε δηλαδή τον Υιόν με το Άγιο Πνεύμα, αναθέτοντάς του την αποστολή της σωτηρίας των ανθρώπων. Λέγοντας λοιπόν «Κύριε Ιησού Χριστέ», ομολογούμε τη Θεία και την ανθρώπινη φύση του Χριστού, αλλά και το ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο λυτρωτής του κόσμου. Και πάνω σε αυτή την ομολογία του ανθρωπίνου προσώπου του Χριστού βασίζεται και το αίτημα της ευχής, το οποίο δεν είναι παρά δύο και μόνο λέξεις: «Ελέησόν με». Αυτό το «ελέησόν με» σημαίνει ότι εγώ άνθρωπος δεν ξέρω τι να ζητήσω. Εσύ όμως ως Θεός
ξέρεις τι να μου δώσεις. Γι' αυτό ζητώ το έλεος σου. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπε ο Κύριος, που μας δίδαξε ο Κύριος να λέμε στην Κυριακή προσευχή, στο Πάτερ ημών, το γεννηθήτω το θέλημά σου. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το θέλημά σου. Το ξέρεις όμως εσύ. Γι' αυτό λοιπόν ελέησέ με. Έτσι λοιπόν η προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» είναι η προσευχή των προσευχών. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να πει κανείς αποτινόμενος στο Θεό και περικλεί όλη τη δύναμη του ονόματος του Χριστού. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι το όνομα του Χριστού δεν ενεργεί κατά ένα μηχανιστικό ή καλύτερα θα λέγαμε μαγικό τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενεργήσει είναι η πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, τον οποίο και επικαλούμαστε. Αν δεν υπάρχει το υπόβαθρο της πίστεως, η απλή επίκληση του ονόματος του Χριστού σε τίποτα δεν ωφελεί και η δύναμή του δεν ενεργεί. Και το βλέπουμε αυτό σε ένα περιστατικό που αναφέρεται στο βιβλίο των Πράξεων. Όταν κάποτε ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στην Έφεσο, έκανε εκεί εν ονόματι του Χριστού πολλά θαύματα, θεραπεύοντας αρρώστους και διώχνοντας δαιμόνια από δαιμονισμένους. Τα παιδιά ενός Ιουδαίου αρχιερέως τότε που λέγονταν Σκευάς, 7 στον αριθμό, αποπειράθηκαν χωρίς να πιστεύουν στο Χριστό, να επικαλεστούν το όνομά του για να βγάλουν τα πονηρά πνεύματα από κάποιους ανθρώπους, όπως έκανε και ο Απόστολος Παύλος. Και τότε το πονηρό πνεύμα τους είπε, «Τον Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε, ημείς δε τίνες έστε». Τον Ιησού τον γνωρίζω δηλαδή και τον Παύλο τον ξέρω. Εσείς ποιοι είστε? Και αμέσως τότε όρμησε πάνω τους ο δαιμονισμένος, τους έριξε κάτω και άρχισε να τους χτυπά με βιαιότητα, ώστε έφυγαν από το σπίτι εκείνο γυμνοί και τραυματισμένοι. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. «Μέγα μενεστεί το όνομα και φοβερόν και βρει η άσης», λέει ο ιερός Θεοφύλακτος. «Είναι μεγάλο το όνομα του Χριστού. Προκαλεί φόβο και αναβλύζει θεραπείες. Συμπληρώνει όμως και το εξής. Αλλά δείτε και ψυχών δυναμένων αξιοθύνε της χάριτος». Πρέπει όμως δηλαδή να υπάρχουν και ψυχές κατάλληλες για να δεχθούν τη χάρη και όχι ψυχές που βρίσκονται σε κατάσταση απιστίας. Αγαπητοί μου, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης με το θαύμα της θεραπείας του χολού μας φανέρωσαν την τεράστια δύναμη του ονόματος του Χριστού. «Εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων», γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους. Στο όνομα του Ιησού δηλαδή θα γονατίσουν και θα προσκυνήσουν και τα επουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια. Και αυτό διότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, που ήρθε στον κόσμο, έπαθε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να επικαλούμαστε διαρκώς το παντοδύναμο όνομά Του. Να το επικαλούμαστε όμως έχοντας ως υπόβαθρο την ακλόνητη πίστη στο θεανθρώπινο πρόσωπό Του. Και τότε θα λάβουμε και εμείς το έλεος Του, δηλαδή την αιώνια σωτηρία μας. Αμήν.